το αίτημα των μελών της νομαρχιακής οργάνωσης της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων να αποδοθεί το όνομα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη σε μία από τις κεντρικές οδούς της πόλης κατατέθηκε επισήμως από στελέχη της στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Επικεφαλής του κλιμακίου, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Σπύρος Βασιλείου, που επέδωσε το σχετικό έγγραφο αίτημα στον πρόεδρο του σώματος Γεώργιο Παπαδιώτη, επισημένοντας και τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να αποδοθεί η τιμή αυτή στη μνήμη του αείμνηστου Έλληνα πολιτικού. Το ίδιο έκανε και στις δηλώσεις που ακολούθησαν, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν από εκείνους τους πολιτικούς που μίλησαν με θάρρος και παρησία στον ελληνικό λαό. Απέναντι σε θεσμούς του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να δεχόμαστε αιτήματα και μάλιστα για πρόσωπα, μια και μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο αίτημα, που υπηρέτησαν τη χώρα από τα ανώτατα αξιώματα δημοκρατικού μας συστήματος. Γνωρίζετε ότι εμείς έχουμε μια διαπαραταξιακή επιτροπή που εξετάζει όλα τα αιτήματα ονοματοθεσίας ή ονοματοδοσίας για πρόσωπα που είναι σαν τη χώρα μας. Είναι διαπαραταξιακή, άρα λοιπόν σαν πρώτη κίνηση άμεσα θα πάει στην αντίστοιχη επιτροπή. Ήταν ένας πολιτικός που πίστεψε από νωρίς στο πραγματικό δίλημα μπροστά ή πίσω και όχι στο ψευτό δίλημα του αριστερά ή δεξιά. Ένας πολιτικός που είχε τη διορατικότητα και το σθένος να πει αλήθειες στον ελληνικό λαό, όχι απλά να τις πει, να τις πει και την ώρα που έπρεπε. Μίλησε το 1993 για τον κίνδυνο της χώρας να μην μπορεί να δανειστεί από τις αγορές και να καταντήσει η κέτης στα πόδια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπως και έγινε μετά από πολλά χρόνια. Θεωρώ προσωπικά η μέγιστη φράση, η οποία έχει διατυπωθεί από αυτόν τον μεγάλο πολιτικό άντρα, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, όταν αντιληφθούν ότι η ελεύθερη αγορά, η ελεύθερη οικονομία είναι αυτό που τους συμφέρει πραγματικά, τότε θα αλλάξουν όλα στην Ελλάδα. Και το θεωρώ ό,τι πιο επίκαιρο, γιατί αυτή η ώρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Όσον αφορά την περιοχή μας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ασχολήθηκε κατά την πρωθυπουργία του πάρα πολύ με τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου. Επέβαλε με τον τρόπο του την χάραξη και την υλοποίηση της Εγνατίας Οδού με τη σημερινή της μορφή. Μία Εγνατία Οδός που αν μη τι άλλο αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για όλη την περιοχή, με τεράστια ωφέλη στον τουρισμό, στον πρωτογενή τομέα. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση τέλος για το εάν υπάρχει ένα έλλειμμα πολιτικής παρέμβασης της ΝΟΔΕ τους τελευταίους μήνες, ο κύριος Βασιλείου υπεραμείνθηκε της επικοινωνιακής και πολιτικής τακτικής που ακολουθεί η τοπική οργάνωση. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια περίοδο που θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το πώς εκφραζόμαστε στον δημόσιο διάλογο. Προσωπικά, ας πάρω παράδειγμα το θέμα με τα σκουπίδια που ταλαιπώρησε και την πόλη μας. Ως νομαρχιακοί δεν θελήσαμε να δούμε μια ευκαιρία για μια στήρα αντιπολίτευση. Εγώ προσωπικά αρθρογράφησα για το συγκεκριμένο θέμα και θέλουμε να δείξουμε μία άλλη κατεύθυνση, μία επικοδομητική αντιπολίτευση, γιατί το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, δεν μας ενδιαφέρει, και αυτό είναι, ξεκινάει από τον πρόεδρο μας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, δεν μας ενδιαφέρει πώς θα μπούμε στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν μας ενδιαφέρει πώς θα γίνουμε κυβέρνηση, μας ενδιαφέρει πώς θα βγούμε. Και σε αυτό θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε, γιατί θέλουμε πραγματικά ό,τι πούμε να το κάνουμε πράξη.